δύο δρόμους να ακολουθήσει. Η μία είναι να απογοητευτεί και η άλλη να πολεμήσει. Το πιο σημαντικό νομίζω δεν είναι όταν πέφτεις, είναι όταν σηκώνεσαι. Έτσι. Για να σηκωθείς όμως χρειάζεται στις μέρες μας γνώση και κότσια, να το πάρεις απόφαση. Το πρώτο είναι εσωτερική δύναμη και το οποίο δεν καλλιεργείται, απλά είναι μια απόφαση προσωπική. Το δεύτερο όμως μπορείς να το καλλιεργήσεις και να πατήσεις πάνω σε αυτό. Και αυτό δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Χρειάζεται ένα θεωρητικό background το οποίο το δίνει οποιοδήποτε εκπαιδευτικός οργανισμός. Είτε είναι να ξεκινήσει μια ξένη γλώσσα, είτε να ξεκινήσει υπολογιστές, είτε να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Γιατί στην επαρχία πρέπει να παραδεχτώ ότι ίσως λόγω και θερμοκηπιακής ανάπτυξης που έπεσαν πολλά χρήματα, υπήρχε μια παραμέληση αυτού του τομέα. Ξεχάσαμε δηλαδή. Ναι, ο Δηλαδή τι πλούτος, εννοώ. όπως λέει και ο Αριστοφάνης, είναι κάτι που κοιμίζει τους ανθρώπους και δεν τους ξύπνησε, δεν κατάλαβαν την αναγκαιότητα, οπότε έμειναν τα οποία βέβαια οι άνθρωποι τα κερδίζουν με απίστευτο κόπο, δεν αμφισβητεί κανένας. Απλά η πνευματική καλλιέργεια έχει άλλους ορίζοντες. Βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Μπορείς να βλέπεις το ίδιο πράγμα, το ίδιο βασίλεμα, αλλά το βλέπεις σε μια άλλη σκοπιά. Νομίζω ότι πέρα από την επαγγελματική ανάπτυξη, η παιδεία και η εκπαίδευση έχει να κάνει με κάτι τελείως διαφορετικό. Και ιδίως τώρα που έχουμε ανάγκη να στηριχτούμε στην εκπαίδευση. Που όλα αλλάζουν κιόλας, είδες, Ναι. ζέτα. Αλλάζουν όλα γύρω μας, δεν ξέρουμε τι ξημερώνει, τι μας γίνεται. Δηλαδή, αν το δούμε και σε πολιτικό επίπεδο, υπάρχει ένα σκηνικό περίεργο. Άρα, η γνώση, γνώση, μόρφωση, μόρφωση είναι αυτά που θα μας κάνουν να αντισταθούμε στο ό,τι έρθει, σε Ναι, όποια ναι. αλλαγή έρθει. Να μην τη δούμε να φοβηθούμε δηλαδή, έτσι, αλλά να τη δούμε, Να μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε ή να έχουμε τη έτσι. γνώση για να, την αντίληψη μάλλον στο να μπορούμε να συζητήσουμε κάποια πράγματα, να αναγνωρίσουμε κάποια πράγματα, να μπορούμε να συμβουλεύσουμε καταρχάς τον εαυτό μας. Όταν δεν έχεις παιδεία ή μόρφωση ή οτιδήποτε, δεν μπορείς να προχωρήσεις γενικότερα. Λοιπόν, αφού είπαμε ότι είναι αναγκαία η μόρφωση για τους λόγους που περιγράψαμε, πάμε τώρα να δούμε το Φρέντερικ, να το γνωρίσουμε. Είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου αυτό, έτσι. Ναι, είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, το οποίο σε αντίθεση με τα άλλα πανεπιστήμια ιδιωτικά της Κύπρου έχει έδρα και στη Λευκωσία και στη Λεμεσό. Άρχισε τη λειτουργία του το 2007 μετά από μια σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας βάσει μιας εισήγησης Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία αξιολόγησε το Πανεπιστήμιο, το Πρόγραμμα Σπουδών, το Ακαδημαϊκό Προσωπικό, αλλά και τις Διοικητικές Υπηρεσίες και τις υποδομές. Γιατί υπάρχει ένα πανεπιστήμιο, ας πούμε, στην Κύπρο, να κάνω μια μικρή παρένθεση, το οποίο η έδρα του είναι ένα παλιό ξενοδοχείο, το οποίο πήρε την άδεια, η οποία ανακλήθηκε μετά. Δηλαδή υπήρχαν απόφοιτοι οι οποίοι τους υποσχέθηκαν την έγκριση του ΔΟΑΤΑΠ, φοίτησαν οι φοιτητές και μετά είχαμε Άρση της δικαστική, απόφασης. ναι, άρση του πτυχίου, της αναγνώρισης του Να. πτυχίου αυτού. Οπότε υπήρχε ένα θέμα, δηλαδή ακόμα και οι υποδομές παίζουν πολύ μεγάλη σημασία. Και η δημιουργία αυτού του πανεπιστημίου είναι το επιστέγασμα μιας προσπάθειας πέρα των 50 ετών στον χώρο της εκπαίδευσης. Το καλό είναι ότι έχει παροχή ευκαιριών μάθησης και εξ αποστάσεως, τα οποία όμως δεν είναι όλα αναγνωρισμένα το ΔΟΕΤΑΠ. Εγώ αναλαμβάνω αυτά που Που είναι είναι αναγνωρισμένα, αναγνωρισμένα. ισότιμα και αναγνωρισμένα και αντίστοιχα των ελληνικών πανεπιστημίων. Τα υπόλοιπα υφίστανται σαν τίτλοι, απλά εγώ δεν τα αναλαμβάνω. Δηλαδή δεν θα το πρότεινα ούτε στο παιδί μου. Γιατί Ναι. ναι, δεν έχει αναγνώριση στον ελληνικό χώρο, δεν υπάρχει λόγος. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πανεπιστήμια, Κολέγια. κολέγια, συγγνώμη, Κολέγια υπάρχουν, κολέγια, ναι. ναι, είναι και προς το πλασάρι κανένας, Ναι. ναι, τα οποία διαφημίζουν ότι θα έχεις ένα εξαίρετο μέλλον, ότι θα πας πάρα πολύ καλά, ότι θα σου
παρέχουν κάποιες θέσεις, κάποιες θέσεις εργασίας, αλλά το σημαντικό είναι αυτό που λέτε, το ότι δεν είναι αναγνωρισμένα το... Ξέρετε, ναι, το πιο σημαντικό είναι αυτό, ο τίτλος σπουδών που θα έχεις να έχει και ακαδημαϊκή αναγνώριση και αντίστοιχη επαγγελματική αναγνώριση. Τα κολέγια έχουν ακαδημαϊκή αναγνώριση, δεν έχουν επαγγελματική. Δηλαδή, δεν υπάρχει η άδεια εξάρτησης επαγγέλματος. Οπότε στην ουσία σου είναι άχρηστο. Όπως ένα κολέγιο το οποίο υπάρχει στο Ηράκλειο και το οποίο έχει τραβήξει πάρα πολύ κόσμο λόγω της διαφήμισης. Εδώ έρχεται το θέμα της εκπαίδευσης και της παιδείας, να ξεχωρίσει την αληθινό και τι όχι. Ναι, τι είναι αληθινό και τι όχι. Συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ, το οποίο, επειδή ήμουν πολλά χρόνια στην Αγγλία και έχω τελειώσει και το MBA και το MA και το δοκτορά μου, είναι πάρα πολύ καλό πανεπιστήμιο, το οποίο όμως είναι μια ιδιωτική επιχείρηση. Οπότε στέλνει εκπροσώπους του εδώ, κάνουν κάποια μαθήματα, προσελκύει πολύ κόσμο, έχει ακαδημαϊκή αναγνώριση, δεν έχει επαγγελματική. Οπότε δηλαδή είναι ένα σημείο που πρέπει να προσέξουν αυτοί που ενδιαφέρονται να πάνε λίγο παραπέρα. Ναι. Ο τίτλος που έχει σαν στόχο να έχει και επαγγελματική αλλά και ακαδημαϊκή αναγνώριση, είναι πολύ σημαντικό. Το πιο σημαντικό νομίζω είναι αυτό. Ναι, γιατί γι' αυτό το κάνεις. Ναι, γιατί γι' αυτό το κάνεις εννοείται. Οπότε έχουμε έναν άνθρωπο δικό μας εδώ, την κυρία Βραμοπούλου, που μπορεί να κατευθύνει σωστά τον υποψήφιο σπουδαστή. Ναι, έτσι, ήθελα να αναφέρω ότι ο ρόλος μου, δεν πληρώνομαι γι' αυτό, είναι διαδικαστικός. Δηλαδή, αν κάποιος μου προτείνει να κάνει φαρμακευτική, ας πούμε, θα πω ότι η φαρμακευτική δεν γίνεται εξ αποστάσεως. Δεν θα στο αναγνωρίσει γυρίζοντας. Πρέπει να πας στην Κύπρο. Θέλεις να κάνεις νομική. Δεν θα στο αναγνωρίσει. Έχω περιπτώσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τίτλοι οι οποίοι αναγνωρίζονται. Είναι απλά σαν μια δικλίδα ασφαλείας που μπορεί να σου ανοίξει τα μάτια σε μερικές μικρές λεπτομέρειες. Εκτός και από αυτό, θέλω να πω ότι αυτό που κάθεστε και αναφέρετε εσείς, ότι ορισμένες ειδικότητες δεν αναγνωρίζετε, είναι εντελώς φυσιολογικό. Γιατί είναι κάποια επαγγέλματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν εξ αποστάσεως. Γιατί ένα κολέγιο, ένα πανεπιστήμιο, συγγνώμη, ακολουθούσε αυτόν τον τρόπο και ότι όλα μπορούσαν να γίνουν εξ αποστάσεως, δεν θα ήταν και τόσο σωστό. Όπως υπάρχει και μία άλλη παράμετρος, στην Ελλάδα όποιος έχει τελειώσει των καλών τεχνών θα μπορεί να κάνει μία μετάβαση στο αρχιτεκτονικής. Σε κανένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που έχει πάρει έγκριση από το ΑΤΑΠ δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή υπάρχουν ορισμένες λεπτομέρειες οι οποίες μόνο όταν είσαι στο χώρο μπορείς να τις γνωρίζεις. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι ο ρόλος μου είναι καθαρά διαδικαστικός. Απλά πρέπει, νομίζω το πιο σημαντικό είναι να κατανοήσουμε όλη την ανάγκη της εκπαίδευσης και της περαιτέρω διαβίου μάθησης, εν πάση περιπτώσει. Πολύ σωστό. Ωραία, πάμε να μας πείτε τώρα περισσότερα για το, αφού μάθαμε πώς θα αποφύγουμε τις κακοτοπιές, να δούμε τι μπορούμε να σπουδάσουμε τώρα στο Φρέντερικ, ποια είναι τα προπτυχιακά, ποια μαθήματα, μάλλον ποια μπορούμε να πάμε εκεί, ποια μπορούμε εξ αποστάσεως. Εγώ το εξ αποστάσεως μου αρέσει υπερβολικά, έτσι. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις χημεία, ας πούμε, να γίνεις χημικός, χωρίς να κάνεις εργαστήρια, να το πω. Γι' αυτό ανέφερα απλά, πριν έτσι, το ότι... Επειδή δεν είναι, αν ήταν Μάιος και Ιούνιος, τα παιδιά δίναν πανελλήνες, θα μιλούσαμε καλύτερα για τις σπουδές που γίνονται στην Κύπρο. Στη συγκεκριμένη όμως περίοδο, αυτό που έχει σημασία είναι τα εξ αποστάσεως, οι άνθρωποι δηλαδή που εργάζονται και έχουν αποφασίσει να κάνουν ένα κόρς σπουδών. Το προπτυχιακό το οποίο έχει πάρει αναγνώριση, δηλαδή έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους και έχουν πάρει αναγνώριση, γι' αυτό και το προτείνω, είναι το δίκης επιχειρήσεων. Στα υπόλοιπα δεν έχω μία κοινοποίηση από το ΔΟΑΤΑΠ ότι όντως έχουμε αναγνωρίσει, γιατί όταν υπάρχει το προηγούμενο, όταν υπάρχει το διαδικασμένο, ότι η κυρία Τσαγκαράκη έκανε αίτηση και έχουμε δεχτεί τον τίτλο σπουδών, το διαδικασμένο αυτό δημιουργεί ένα προηγούμενο, οπότε σίγουρα οι επόμενοι τίτλοι θα αναγνωριστούν. Αυτό λοιπόν είναι το δίκης επιχειρήσεων, το οποίο έχει ένα πολύ ευρύ φάσμα.
είναι οι εκπαιδευτές του, είναι από ελληνικά πανεπιστήμια. Ο Φρυδερίκος που είναι ο ιδρυτής του πανεπιστημίου. Ένας κύριος 100 χρονών, ο οποίος έχει πάρα πολλά χρήματα και το έχουν αναλάβει τα εγγόνια του. Ναι, Μαρία. Εστιάσει στην ποιότητα. Έκανε μία βόλτα σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια, διάλεξε τους καλύτερους και τους έδωσε περισσότερη χρηματική αμοιβή. Αυτό έκανε. Εγώ το έμαθα πολύ πρόσφατα, για να είμαι ειλικρινής, σε μία επίσκεψή μου στην Κύπρο. Οπότε είναι ένα πτυχίο το οποίο έχει πολύ ευρύ φάσμα και έχει πολύ δυνατό ακαδημαϊκό προσωπικό. Το ίδιο υπάρχει και στα μεταπτυχιακά. Υπάρχει το MBA που ξέρουν όλοι ότι είναι ο καλύτερος τίτλος σπουδών στον κόσμο. Το οποίο έχει προσελκύσει και πάρα πολλούς φοιτητές σε όλη την Ελλάδα. Το MBA είναι ένα μεταπτυχιακό το οποίο μπορείς να πάρεις, να συμμετέχεις και να καταθέσεις τα χαρτιά σου άσχετα με την ειδικότητά σου. Δηλαδή δεν έχει σχέση να έχεις τελειώσει οικονομικά. Για να κάνεις μεταπτυχιακό στο οικονομικά. Ναι, δηλαδή μια φοιτητριά μας αυτή τη χρονική περίοδο είναι φυσικός. Η οποία όμως βλέπει την επιχείρησή της σαν επιχείρηση. Δηλαδή είναι πέρα από φυσικός και καθηγήτρια, θέλει να διοικήσει την επιχείρησή της έτσι ώστε να αποδώσει καλύτερα και στους μαθητές αλλά και στους... Το ίδιο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ψυχολός και να κάνει μεταπτυχιακό στη... Ναι, σωστά. Να έχει πάρει πτυχίο στη νομική και να κάνει μεταπτυχιακό στη ψυχολογία. Ναι, είναι κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή αυτή την ειδίκευση, τις ειδικεύσεις την έχουμε καταρχήν, πρέπει να σας πω, μόνο στην Ελλάδα. Στην Αμερική και στην Αγγλία και γενικά στην Ευρώπη έχουν ένα πιο ευρύ φάσμα. Νομίζω ότι από εμάς το έκαναν όμως, γιατί στην αρχή η Ελλάδα αυτό κάνει. Ναι, όντως. Δηλαδή όταν όντως, ήταν αρχιτέκτορας, μαθηματικός ζωγράφος και όλα αυτά και του παρήχε μια ευρύτερη γνώση γενικότερα σε όλα τα επίπεδα, μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα σαν άνθρωπος πρώτα απ' όλα. Οπότε είναι τιμή σας που το κάνετε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, για να ξεκαθαρίσω, οι απόφοιτοι ηλικίου είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν αίτηση σε διοίκηση επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού, που είναι το πρώτο πτυχίο, το MBA. Στο MBA το μεταπτυχιακό απευθύνεται στη δημιουργία διευθυντικών στελεχών. Και σαν στόχος είναι να έχουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις ώστε να εξελιχθούν είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα. Αυτό που πουλάει σε εισαγωγικά σε όλη την Ελλάδα είναι το μεταπτυχιακό ειδικής εκπαίδευσης, το οποίο μπορούν να κάνουν αίτηση ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, πτυχιούχοι νοσηλευτικής, εργοθεραπευτές, γενικά εκπαιδευτές γενικής αγωγής, γιατί μπαίνουν πολύ εύκολα στους καταλόγους, στις λίστες, για να διοριστούν πολύ πιο γρήγορα, παίρνουν απίστευτα μόρια. Είναι οι λόγοι καθαρά πρακτικοί. Υπάρχει και το διοίκηση σχολικών μονάδων, το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι θέλουν να εξελιχθούν, και το διοίκηση μονάδων υγείας, το οποίο αυτά δηλαδή είναι τα οποία και έχουν δοκιμαστεί στον ελληνικό χώρο και έχουν πολύ μεγάλη εξέλιξη επαγγελματική. Υπάρχουν άλλοι τίτλοι, αλλά είτε δεν έχω εγώ από το ΔΟΑΤΑΠ ένα προηγούμενο, ένα δεδικασμένο, ή δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη επαγγελματική. Στον ελληνικό χώρο αυτά τα πτυχία πουλάνε. Γιατί είναι πραγματικά μια επιχείρηση στην Κύπρο τα πανεπιστήμια. Δεν είναι μόνο το Φρέντερικ, είναι πολλά. Απλά το έχουν δει σαν επιχείρηση. Εμείς λοιπόν, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι έχουν την αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, γιατί και το ελληνικό πανεπιστήμιο, το ανοιχτό, έχει αντίστοιχα προγράμματα, αλλά είναι με βάση. Καταρχήν έχει συναντήσεις Αθήνα Θεσσαλονίκη, οπότε πρέπει να παίρνεις άδειες και να φεύγεις και να αφήνεις οικογένειες. Το δεύτερο είναι ότι είναι με κλήρωση. Ναι, όχι, νομίζω έχει τελειώσει αυτό. Αυτό φέτος τώρα, στο ειδική αγωγή έγινε. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει σε όλα. Κάποια στιγμή δεν γινόταν. Ναι, γιατί υπάρχει μεγάλο ανταγωνισμό. Ναι, όντω. Εντάξει,
Δεν πειράζει. Ωραία. Λοιπόν, οπότε, τι προτείνετε για τη... Τι, μάλλον, ποια είναι η ζήτηση που υπάρχει, κύριε Μανικούλο, εδώ, και το ενδιαφέρον στα προπτυχιακά. Δηλαδή, έχει τελειώσει, να το πω έτσι όσο πιο λαϊκά γίνεται, τελειώνει κανένα στο Λύκειο, ρε παιδί μου, τώρα, έτσι, ή το έχει τελειώσει πέρυσι και θέλει να... δεν πέρασε σε εξετάσεις ή θέλει να μορφωθεί, να σπουδάσει κάτι άλλο, να το δει και επαγγελματικά, να το δει... έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, λοιπόν, και μπορεί, μπορεί να το κάνει. Εγώ μέχρι πέρυσι έστελνα παιδιά λόγω γειτονικών σπουδών στην Αγγλία. Μετά το Brexit έκανε μία, δημιούργησε μία αρνητική πολιτική, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή υπάρχει ένα άλλο κλίμα από το καλοκαίρι στην Αγγλία. Και γενικώς δεν είναι τόσο φιλέλληνες, ποτέ δεν ήτανε. Δηλαδή εγώ όταν πήγα 18 χρονών, ας πούμε, θυμάμαι και έκλαιγα στο αεροδρόμιο και με ρωτούσαν, ας πούμε, γιατί. Γιατί ήξερα που πήγαινα, ήξερα τι θα αντιμετωπίσω. Είχαν μια αρνητική αντιμετώπιση πάντα. Αυτό λοιπόν με τα χρόνια αφομοιώθηκε. Τώρα όμως έχει μεγάλη έξεψη, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Γυρίσαμε πάλι σε εποχές που να μην δέχονται τους ξένους. Η Κύπρος είναι ένα φιλικό μέρος, ιδίως για τους κριτικούς. Οπότε νιώθουν μεγάλη ασφάλεια οι γονείς, για να είμαι ειλικρινής. Και το προτιμούν. Δηλαδή αντί να... Στείλουν το παιδί του στην Αγγλία να πάνε στην Κύπρο. Ναι, είναι μια πιο φιλική προς αυτούς και το κόστος είναι τελείως διαφορετικό. Και από θέμα ασφάλειας, δηλαδή. Και από θέμα ασφάλειας και από θέμα γλώσσας και από θέμα τιμής εισιτηρίων. Ναι, είναι και κάποια πράγματα τα οποία τα έχεις στο νου σου, ιδίως σε αυτές τις εποχές. Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι ότι πολύ μάλλον όπως είχατε πει και εσείς στην αρχή, έχουν, ας πούμε, τα χρήματα, έχουν τη θέληση, απλά φοβούνται αν θα τα καταφέρουν. Αν δηλαδή έχουν τις γνώσεις, γιατί όπως λέτε, όταν είμαστε σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο δεν μας προσφέρει αυτά που θέλουμε να μας προσφέρει και από τη στιγμή που δεν μας προσφέρει αυτά που θέλουμε να μας προσφέρει, δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία να ακολουθήσουμε, να διαβάσουμε, να μορφωθούμε και όλα αυτά. Και επιλέγουμε να πάμε στο Πανεπιστήμιο του Φρέντερικ. Αυτό θα μας βοηθήσει, οι καθηγητές θα είναι δίπλα μας, θα μας στηρίξουν. Λοιπόν, έχω πολύ συχνές τέτοιου είδους ερωτήσεις. Θα απαντήσω λοιπόν λέγοντας ότι αν ήταν τόσο εύκολο δεν θα είχε αναγνώριση από το ΔΑΤΑΠ. Αν ήταν να πληρώνουμε και να περνάμε τα μαθήματα ή να παίρνουμε σημειώσεις έτοιμες ή οι εργασίες μας να μην ελέγχονται, δηλαδή υπάρχει ειδική πλατφόρμα η οποία ελέγχει για αντιγραφή εργασιών, αν και κομμάτια ή προτάσεις είναι ίδιες. Αυτό όμως είναι υπέρ του φοιτητή. Εννοείται ότι είναι. Γιατί ο τίτλος που παίρνεις είναι αναγνωρισμένος και έχει μια αλφα ποιότητα. Και εννοείται ότι το εκτιμάς και διαφορετικά το πτυχίο σου. Απ' την άλλη όμως έχεις τη δυνατότητα μέσω πλατφόρμας να επικοινωνείς με τους καθηγητές που υπάρχουν ειδικές ώρες οι οποίες μπορείς να επικοινωνείς μαζί τους, face to face να έχεις επικοινωνία. Στέλνεις, δεν έχει το ελληνικό σύστημα, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, επειδή και εμένα το πρώτο μου πτυχίο στον αγγλικό χώρο, θέλω να σας πω ότι δεν έχουμε αυτή την απρόσιτη επαφή, την επικοινωνία με τους καθηγητές. Είναι πρόσωπα τα οποία είναι προσβάσιμα και μέσω email αλλά και μέσω της γραμματικής υποστήριξης. Υπάρχει αυτή η τηλεπλατφόρμα η οποία επικοινωνείς μαζί τους, απαντάνε σε ερωτήσεις, είναι υποστηριχτές και υπάρχει και ένα γκρουπ μεταπτυχιακών άριστων φοιτητών οι οποίοι πληρώνονται από το Πανεπιστήμιο για να βοηθούν τους προπτυχιακούς φοιτητές. Ναι. Δηλαδή, σαν ότι, έτσι τιουτόρια. Ναι, ναι.
Γιατί έχουν, ξέρετε, δεν το κάνει το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Θα είμαι ειλικρινής. Είναι γενικά το σύστημα στην Κύπρο, έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν είναι μια πρωτοπορία το πανεπιστήμιο. Δεν θα σας πω ψέματα. Για εμάς είναι. Ναι, είναι το σύστημά τους έτσι. Δηλαδή και στα σχολεία τους είναι έτσι. Έχουν tutorial από καθηγητές, από ανθρώπους που κάνουν μεταπτυχιακά και βοηθάνε μαθητές. Ναι. Όπως είναι η σχετική που έχουμε εμείς. Ναι. Το ίδιο κάνουν και στα πανεπιστήμια τους. Δεν είναι ο καθηγητής μια φιγούρα που κάπου τον είδε σε μια διάλεξη. Είναι άτομα που σε καθοδηγούν και σε βοηθούν. Και βέβαια, μετά υπάρχει μια φόρμα αξιολόγησης. Εάν αξιολογήσεις τον καθηγητή κάτω από 5 και μαζέψει αρνητικά, η θέση του δεν είναι δεδομένη στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, δεν έχουν αυτό που έχουμε εμείς την πανεπιστημιακή κλίκα στα πανεπιστήμια μας. Τους κριτικάρουν και τους αξιολογούν. Και τα παιδιά δηλαδή. Τα παιδιά στο τέλος, στο τέλος του εξαμήνου. Ωραία. Οπότε στην ουσία έχουν όφελος να είναι κοντά σου, γιατί φοβούνται την αξιολόγηση, η οποία είναι ανώνυμη. Γίνεται βέβαια και στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο εδώ, για να είμαι ειλικρινής αυτό. Είναι... Αλλά εδώ είναι όλοι φίλοι μεταξύ τους. Είναι όλοι φίλοι. Φυγητές, ναι. Για πάντα. Τι θέλω να πω, απλά όλο αυτό βέβαια είναι υπέρ αυτών που θα λάβουν μέρος στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, και εννοείται ότι υπάρχει κάποιο site το οποίο θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε για να τα διαβάσουμε. Ναι, θα σας πω. Λοιπόν, η UNICERT είναι μια εταιρεία η οποία είχε αναλάβει την προσώπηση του Φρέντερικ στην Ελλάδα. Η UNICERT λοιπόν, ο κύριος Παράσογλου, ο οποίος είναι υπεύθυνος πωλήσεων, ήρθε σε επαφή και με μια τοπική εταιρεία, τη Free Art, η οποία ο κύριος Λαμπράκης είχε αναλάβει την προώθηση, του ανέθεσαν την προώθηση του Πανεπιστημίου. Ο κύριος Λαμπράκης λοιπόν έχει κάνει μία σελίδα η οποία είναι... Μπορείς να μπεις στο Facebook. Ναι, στον Ομό Λασιθίου, απευθύνεται στον Ομό Λασιθίου. Πέρα από την επίσημη, υπάρχει μία... Τώρα θα σας εξηγήσω. Λοιπόν, υπάρχει μία βασική σελίδα που είναι του Πανεπιστημίου. Υπάρχει μία που είναι της Κρήτης, η οποία έχω πάρει και εγώ μέρος. Και υπάρχει μία που σας λέω, όπως εννοήθηκε ο κύριος Παράσογλου με τον κύριο Λαμπράκη, και έκαναν του νομού Λασιθίου. Η οποία είναι υπεύθυνος, δηλαδή την τροφοδοτεί σε συνεννόηση με την Αθήνα, ο κύριος Λαμπράκης. Είχαν επικοινωνήσει με το τμήμα marketing, γιατί όπως είπαμε, όλα αυτά τα πανεπιστήμια για αυτούς είναι μια επιχείρηση. Για εμάς μπορεί να είναι εκπαιδευτικό προϊόν. Αυτοί όμως, ναι, αυτοί όμως θα πληρώσουν καθηγητές, θα πληρώσουν πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα πράγματα, τα διαδικαστικά. Λοιπόν, αποφάσισαν λοιπόν ότι δεν είναι ένα καθαριστικό προϊόν ή ένα σούπερ μάρκετ για να γεμίσουν την πόλη και τις τρεις βασικές πόλεις του νομού με φυλάδια. Οπότε εκτυπώθηκαν συγκεκριμένα φυλάδια για συγκεκριμένους μεταπτυχιακούς τίτλους. Ας πούμε, το ειδικής αγωγής στάλθηκε σε όλα τα σχολεία του νομού. Το διοίκηση μονάδων υγείας, όλα τα νοσοκομεία και τα ιδιωτικά γιατρία. Δηλαδή υπάρχει... Το κάνετε λίγο πιο διακριτικά δηλαδή. Το ότι στοχεύσατε στον κάθε τομέα ξεχωριστά. Ναι. Δεν τα μοιράζετε σε όλο τον κόσμο. Για να είμαι ειλικρινής, υπήρχε στιγμή που κατηγορήθηκα γι' αυτό. Δηλαδή θα έπρεπε να το κάνω λίγο πιο γνωστό. Αλλά επειδή εγώ δεν είμαι υπεύθυνη του marketing, είμαι εκπαιδευτικός. Και δεν ξέρω ένα εκπαιδευτικό προϊόν πώς μπορεί να το προωθήσει. Εγώ δεν θα διάλεγα για το παιδί μου πανεπιστήμιο από ένα φυλάδιο. Την ευθύνη λοιπόν την μετέθεσα καλός ή κακός στον κύριο Λεμπράκη και στον κύριο στον υπεύθυνο πωλήσεων στην Αθήνα. Οι οποίοι εγώ απλά συμφώνησα με την άποψή τους. Ούτε εγώ θα διάλεγα πανεπιστήμιο από ένα φυλάδιο. Έχει μπει στο ραδιόφωνο, στην εφημερίδα και στο Facebook. Θεώρησα λοιπόν ότι αν κάποιος θέλει να ενημερωθεί, θα μπορούσε να κάνει ένα τηλέφωνο. Εννοείται. Και να κλείσει ένα ραντεβού, γιατί όπως σας είπα, είναι διαδικαστικός ο ρόλος μου. Μπορώ και να ενημερώσω. Αυτός είναι ο ρόλος μου. Ναι, υπήρχε έτσι ένα κλίμα του γιατί να μην μοιράσουμε παντού, δηλαδή να υπάρχουν άνθρωποι σε όλη την πόλη, να το κάνουν φεϊβολάν. Αλλά νομίζω ότι η απόκριση είναι ακόμα μακριά, οπότε εκεί θα χρησιμοποιήσουμε τα φιβολάν και όχι τα φυλάδια του Φρέντερικ. Λοιπόν, να προτείνω να φτιάξουμε ένα άρμα
Ναι. 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 Σωστά. Ωραία. Η παιδεία θελκτησίες θα το όνομα. Ναι. Και όχι φυλάδια πεταμένες στους δρόμους. Ναι, 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 ναι. Πολύ καλό. Εξάλλου, ναι, με το φυλάδιο είναι, ξέρεις, κάπως, ας πούμε, για να το βρεις στο δρόμο πεταμένον όσο σοβαρού πανεπιστημίου, έτσι. Εγώ νομίζω ότι όποιος θέλει να ενημερωθεί, ενημερώνεται. Ναι, και όταν μιλάμε για νέους ανθρώπους που ενημερώνονται κυρίως από το διαδίκτυο, νομίζω ότι εκτός από αυτό έχουμε και την κυρία Βραμοπούλη, η οποία δεν θα κοροϊδέψει, είναι ένας δικός μας άνθρωπος, τη βλέπουμε καθημερινά. Δεν μπορεί να μου πει αν εμένα με ενδιαφέρει κάτι ή προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό, να μου πει ας πούμε κάτι που δεν θα μ' αρέσει, γιατί θα πάω μετά την μπλακώ στο ξενοδοχείο. Οπότε. Εντάξει, αυτό και μόνο τα λέει όλα. Εντάξει, που δεν ισχύει, δεν θα σου πει. Αλλά όχι. Ναι, εννοείται. Δηλαδή, νομίζω ότι σε αξιολογεί κιόλας. Πας, θα πας στο γραφείο, θα ναι. της πεις τι θέλεις, τι. Αυτό. Και θα σου πει, παιδί μου, είναι καλό ή είναι κακό, ή μην το κάνεις, ή να σου αντιπροτείνει κάτι άλλο. Αυτό είναι το σημαντικό, νομίζω. Το σημαντικό είναι να προκαθορίσεις την πορεία. Αλλά τέλος πάντων. Δηλαδή, υπάρχουν μαθήματα, υπάρχουν κόρσες τα οποία όταν έρθει κάποιος υποψήφιος φοιτητής που θέλει να μπει φαρμακευτική και το πολιτήριό του είναι 12, θα τον αποτρέψεις. Αυτό έχω κάνει και εγώ. Δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει καν δεχτός. Και να γίνει δεχτός, δεν θα τελειώσει. Γιατί ξέρω το σύστημα από την Αγγλία. Δηλαδή, εμείς δεν ήτανε, πήγαμε 30 άτομα. Η δική μου φρουνιά ήταν 30 άτομα. Γυρίσαμε όμως τα 5 με το πτυχίο. Τα υπόλοιπα γύρισαν χωρίς πτυχίο. Είναι διαφορετικό το σύστημα. Δεν είναι τόσο δύσκολο να μπεις. Απλά να δεν θα τελειώσει. Ναι, δηλαδή εμείς έχουμε στο μυαλό μας τις πανελλήνιες. Το οποίο με το που θα μπούμε. Ναι, με το που θα μπούμε, αράζουμε 2-3 χρόνια, ας πούμε. Γιατί έχουμε από την πρώτη ηλικία είμαστε στο φωτιστήρια απτέλειωτες ώρες. Είναι τελείως διαφορετικό το σύστημα. Εκεί θα μπεις πιο εύκολα. Σου δίνουν την ευκαιρία. Απλά πρέπει από τότε να ξεκινάς να διαβάζεις. Δηλαδή με το που μπαίνεις. Νομίζω ότι. Και έτσι πρέπει να γίνεται, βέβαια. Δεν γίνεται τώρα να, μάλλον 3 χρόνια ή 6 χρόνια που είναι το γυμνάσιο, είναι και το λύκειο. Ναι. Να είναι η ζωή σου στους δρόμους και μετά από το πανεπιστήμιο που θα έχεις μια άποψη, έχεις μια μόρφωση, αυτή που σου προσφέρει το σχολείο, να κάθεσαι τα χρόνια να περνάνε και εσύ να είσαι ακόμη στο πανεπιστήμιο. Και ξέρετε, είναι αμαρτία γιατί όλα τα πανεπιστήμια, ιδίως στην Αγγλία, είναι γεμάτα με Έλληνες. Έχουμε ένα απίστευτο μυαλό. Είμαστε απίστευτα δημιουργικοί. Και πραγματικά είναι αμαρτία τα παιδιά μας, γιατί αυτή είναι η μελλοντική επιστήμονες, να χαραμίζονται στους δρόμους στην ουσία. Γιατί και εγώ φροντιστήριο γλυκών, δεν θα έπρεπε όμως να υφίσταμε σε φροντιστήριο γλυκών. Δηλαδή θα έπρεπε να γίνεται στο σχολείο. Θα έπρεπε και εμένα το δικό μου παιδί το απόγευμα να είναι ελεύθερο. Και όχι να τρέχεται μια. Από το ένα φροντιστήριο στην άλλη. Εντάξει, είναι το σύστημα. Είναι τέλος πάντων, πάμε σε άλλο, σε άλλο κομμάτι τώρα. Οπότε, καταλήγοντας, κύριε Βραμοπούλη, θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Εννοείται ότι έχετε κάποιες ειδικές τιμές για κάποιους που έχουν χαμηλό εισόδημα. Θα σας πω. Ναι, υπάρχουν κάποιες εκπτώσεις αν είσαι άνεργος, πολύτεκνος. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες εκπτώσεις. Το πιο σημαντικό είναι καταρχήν όλα τα μεταπτυχιακά με εξαίρεση το ανοιχτό, το οποίο έχει μια διαφορά της τάξης σοβαρή, δηλαδή γύρω στα 600 με 700 ευρώ, μπορεί και 800 ευρώ πιο κάτω, σε σχέση με τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα πανεπιστήμια, ιδιωτικά, είναι ότι η διαφορά του είναι ότι υπάρχει μια πλατφόρμα μέσω πιστωτικής, τα οποία είναι σε 36 δόσεις και βγαίνει γύρω στα 200 ευρώ το μήνα. Γιατί το κόστος είναι γύρω στις 5.000 και. Ναι, για όλα τα μεταπτυχιακά. Αν εξαιρέσουμε, σας λέω, το ανοιχτό το ελληνικό πανεπιστήμιο. Αυτό διευκολύνει λίγο την κατάσταση, για να είμαι ειλικρινής. Αλλιώς το κόστος είναι το ίδιο και δεν υπάρχουν έξοδα μετακίνησης. Αυτό είναι το δεύτερο, το σημαντικό. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πας ούτε Θεσσαλονίκη ούτε Αθήνα, γιατί δεν είναι μόνο το κόστος, είναι όταν εργάζεσαι και έχεις οικογένεια, μέχρι να τα κανονίσεις όλα, δηλαδή να αφήσεις το σύντροφό σου να αναλάβει. Ναι. Γνωρίζω περιπτώσεις. Μάλιστα. Οπότε αυτό, δηλαδή, κυρία Βραμοπούλου, θέλω να σπουδάσω, ας πούμε,
μεταπτυχιακό να κάνω στην ειδική αγωγή. Είναι ψυχολόγος ή να λέω τώρα, κοινωνικός λειτουργός. Το μικρόφωνο μου ήταν κλειστό. Νοσηλευτικοί, εργοθεραπευτές. Διαβάζω τώρα τι υπάρχει για μεταπτυχιακό. Νηπιαγωγός, γυμναστική ακαδημία. Τι ξεχνώ. Από αυτό λοιπόν μπορώ να ενταχθώ σε αυτό. Πόσα χρόνια διαρκεί το μεταπτυχιακό τώρα αυτό ή ανάλογα με το τι θα επιλέξω? Το κόστος και η χρονική διάρκεια είναι σε όλα το ίδιο. Σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο και να γίνει. Κάνω τώρα ερωτήσεις ενός που δεν έχει ιδέα. Απλά γι' αυτό το εξάμηνο οι προθεσμίες λήγουν τέλος Ιανουαρίου. Αυτά τα οποία αρμόζουν σε αυτή την περίοδο, δηλαδή δεν θα ξεκινήσει κάποιος να κάνει τώρα ας πούμε νομική, να κάνει φαρμακευτική. Υποψήφοι αυτών των ειδικοτήτων θα είναι προφανώς αυτοί που δεν θα πέρασουν στους Πανελλήνες τον Ιούνιο. Οπότε ξαναλέμε εμείς πάλι Μάιο. Αυτή τη στιγμή είναι εργαζόμενοι οι οποίοι θέλουν να έχουν μια εξέλιξη στη δουλειά τους. Γι' αυτό μιλάμε για δίκηση επιχειρήσεων, ειδικής αγωγής, δίκηση σχολικών μονάδων και μονάδων υγείας. Αυτά είναι τα οποία έχουν μια σίγουρη εξέλιξη. Το έχω δει δηλαδή στην πράξη. Έχω δει τις αναγνωρίσεις, έχω δει την εξέλιξη που έχουν τα άτομα αυτά και τα οποία εγώ προτείνω. Υπάρχουν πάρα πολλοί τίτλοι όπως διαβάστε προηγουμένως. Απλά είναι αντίστοιχοι των πανεπιστημίων, των ελληνικών πανεπιστημίων, τα οποία όμως η υποψήφια του συνήθως είναι πιο μικρής ηλικίας και δεν θα ξεκινήσουν τώρα. Δηλαδή, ένας ο οποίος δεν πέτυχε στις Πανελλήνες δεν θυμήθηκε Ιανουάριο τι θα κάνει, καθόταν τόσους μήνες. Εγώ θέλω λίγο να ευχηθώ στους γονείς που μας ακούνε, τότε να λάβουν πάρα πολύ, να σκεφτούν πάρα πολύ καλά το μετά, εάν ένα παιδί δεν πετύχει στις Πανελλήνιες, τι θα κάνει μετά. Ναι. Γιατί το να πάει, ας πούμε, ποια είναι η λύση, να πω εγώ. Στέλνει το παιδί του στο Ηράκλειο και πάει και βγάζει μία σχολή ή όποια να είναι, το οποίο έχει τα έξοδα του ενοικίου, έχει τα έξοδα που θα φάει ένα παιδί, έχει τα έξοδα που θα πληρώσει τη σχολή του και όλα τα άλλα. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να κάθεται το παιδί 4-5 χρόνια, να βγάζει μία σχολή την οποία του αρέσει ή δεν του αρέσει, και με αποτέλεσμα να μην έχει και δουλειά, μετά. Να μην έχει και δουλειά στην τελική. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, που λέγαμε και στην αρχή, ότι αυτό υπάρχει και ακαδημιακή εκπαίδευση, αναγνώριση, συγγνώμη, και ότι είναι ένα πτυχίο το οποίο αξίζει και σου αποφέρει κάποια πράγματα και εκτός από όλα τα άλλα σου μαθαίνει. Σου μαθαίνει πράγματα. Επειδή έχω μιλήσει με γονείς, καταλαβαίνω την ανάγκη των παιδιών να θέλουν να φύγουν, για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Δηλαδή, τελειώνοντας τις Πανελλήνιες, μη έχοντας πετύχει το στόχο μου, όταν φύγουν οι συμμαθητές μου, εγώ δεν θα μείνω πίσω να το κάνω εξ αποστάσεως. Αυτό που προτείνω λοιπόν εγώ είναι, αντί να πάω στο Ηράκλειο και να πληρώσω και ενίκιο, δεν θα έχω τα εισιτήρια βέβαια, να πληρώσω ενίκιο, να έχω μια ακαδημαϊκή αναγνώριση, όχι επαγγελματική όμως τελειώνοντας, θα προτιμήσω να δώσω 120 ευρώ το εισιτήριο, να πάει το παιδί μου στην Κύπρο, που τα χρήματα θα είναι τα ίδια. Μιλάνε τη γλώσσα, δεν έχει πρόβλημα το παιδί στη γλώσσα. Είναι φιλικό προς τους Έλληνες, σαν πανεπιστήμια. Οπότε θα έχω και την επαγγελματική και την ακαδημαϊκή αναγνώριση από το να το πάω. Βέβαια, είναι στο Ηράκλειο, είναι δίπλα μου. Αλλά σε μια τελική, μήπως αυτός ο ομφάλιος λόρος πρέπει να κοπεί. Ναι, πρέπει. Δηλαδή, πρέπει τα τάπερ με τα κεφτεδάκια να σταματήσουν να πηγαίνουν έρχονται. Να σταματήσουν να πηγαίνουν έρχονται και τα παιδιά να αναλάβουν την ευθύνη της ζωής τους μόνοι τους. Ναι, νομίζω ότι πρέπει και είναι και πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά νομίζω και οι μανάδες μάλλον της Κρήτης γενικότερα είναι... Η Ελληνίδα μάνα. Είμαστε λίγο, ναι. Έλες, ζέτα πες. Σε κόψαμε, η Ελληνίδα μάνα. Όλοι, η Ελληνίδα μάνα. Μια φωνή, ναι, έχω... Θυμάμαι, επειδή είμαι μέσα τώρα στο διάλογο. Ναι, έχω πολλούς... οι οποίοι τελειώνοντας, τα παιδιά τους μάλλον φεύγοντας για τα ετοίμαζα για, και τα προηγούμενα χρόνια για μεταπτυχιακά, μου έλεγαν «Μα θα φύγει το παιδί μου». Αχ, το παιδί. Ναι, εγώ για να είμαι
Μάλλον εγώ θα είμαι η εξαίρεση. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να φεύγει το παιδί και όταν θέλει να ξαναγυρίζει. Δηλαδή, αυτό έχει να κάνει βέβαια και με αυτό που λέγαμε στην αρχή. Ότι, με τη φιλοσοφία ζωής έχει να κάνει. Με τη φιλοσοφία ζωής και με την εκπαίδευση και τη μόρφωση. Δηλαδή, όταν εσύ, σαν άνθρωπος, έχεις ξεφύγει από τον τόπο που έχεις γεννηθεί, έχεις ταξιδέψει, έχεις γνωρίσει καινούς ανθρώπους, καινούργια πράγματα, καινούργιες φιλοσοφίες. Εννοείται ότι αυτό θα το εμπεδώσεις, θα το περάσεις στο παιδί σου και θα θες να μάθει και αυτό. Ναι. Κάποια πράγματα. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Πραγματικά. Εμάς ήταν τιμή μας. Λοιπόν, εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω εσείς, κυρία Βρωμοπούλου. Απίστευτα. Νομίζαμε ότι επειδή είναι και η πρώτη της συνέντευξη έτσι σε στούντιο, είχε λίγο. Στην αρχή μόλις μπήκα. Δύσκολο να με πείσετε. Αλλά ναι, ήταν και από τις δύσκολες, αλλά εντάξει, νομίζω ότι. Ξέρετε γιατί. Αλλά νομίζω... Το θεωρώ αυτονόητο. Τι δηλαδή, αυτονόητο. Για μένα, για να είμαι ειλικρινής, δεν χρειάζεται να πείσεις τον άλλον να εξελιχθεί. Όχι, είναι μια εσωτερική ανάγκη. Αν την έχει, την έχει. Αν δεν την έχει, δεν θα την έχει ποτέ. Ναι, εμείς το καθήκον αυτό που κάνουμε είναι να ενημερώσουμε. Ναι, ναι, σωστά. Ότι, ξέρετε, υπάρχει αυτή η δυνατότητα εξέλιξης. Υπάρχει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να σε κατευθύνει σωστά, να σου πει σωστά πράγματα, να μην βρεθείς προεκπλήξεων, να σε βοηθήσει να το ψάξεις δηλαδή περισσότερο και εσύ βεβαίως αποφασίσεις άμα το έχεις, όπως λέει η κυρία Βραμοπούλου. Mm. Λοιπόν, και επαγγελματικό προσανατολισμό κάναμε σήμερα. Είναι η εβδομάδα του επαγγελματικού προσανατολισμού, γιατί έχουμε και την Παρασκευή ανάλογο θέμα με τα φροντιστήρια που κάνουμε σας, που θα είναι πολύ εδώ ωραία. Ένας συγγραφέας εκπαιδευτικός, ο οποίος θα αναλύσει στα παιδιά δωρεάν στο Μέλλον Μερκούρι, θα γίνει αυτή η ιστορία, στο πώς μπορούν να, τώρα πριν τις πανελλαδικές, τι μπορούν να κάνουν, πώς θα το κάνουν, πού να πάνε. Οπότε είναι η εβδομάδα τέτοιου εκπαίδευσης. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι η φοιτήτρια που ανέφερα προηγουμένως το MBA, η οποία είναι φυσικός και κάνει το MBA, είναι το φροντιστήριο που καμισάς. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί μου εξήγησε την ανάγκη του να βοηθήσει με έναν άλλο τρόπο. Μάλιστα. Πέρα από το μάθημά της. Γιατί έχει μια άλλη αντιμετώπιση στους ανθρώπους γύρω της. Είτε είναι γονείς, είτε είναι εκπαιδευτικός, είτε είναι παιδί. Και χάρηκα πάρα πολύ. Αλήθεια. Και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ που σε είχαμε εδώ σήμερα. Σας ελπίζω ευχαριστώ. Να το ξανακάνουμε αυτό, γιατί ήταν νόστιμο, ήταν ωραίο, δημιουργικό. Περάσαμε όμορφα. Γλυκύτατη η κυρία Βρωμοπούλου, και εκτός από γλυκύτατη έχει και περγαμινές μπόλικες. Δεν, εντάξει, δεν θέλει να τα λέω εγώ τώρα αυτά, αλλά θα με μαλώσω μετά. Αλλά πρέπει να τα λέμε και αυτά. Την αξία, έλεγε η μητέρα μου, δεν την παίρνεις μόνος σου. Στη δίνουν οι άλλοι. Έτσι. Και μπορεί εγώ, όντας μητέρα τώρα, να έχω άλλη πολιτική με την κόρη μου, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το κρατάω. Είναι πολύ σημαντικό. Όταν καθρεφτίζεις στα μάτια